Πάμε στοιχείο στον Νίκο Ζερβόπουλο, συνάδελφος δημοσιογράφος που καλεί την πυρκαγιά στο νησί από την πρώτη στιγμή. Νίκο, σε βλέπουμε στο μέτωπο. Πες μας ποια είναι η κατάσταση. Καλημέρα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ντόρα. Καλημέρα. Συνεχίζει για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά εδώ στοιχείο που ξέσπασε χθες το πρωί στη Σιδηρούντα. Τώρα είμαστε σε ένα ψηλό σημείο, σε μια απόσταση που είναι δασόδης έκταση όπως μπορείτε να δείτε. Μπορεί ο αέρας να έχει κοπάσει, όμως και η φωτιά μπορεί να επεκταθεί και να πάρει διαστάσεις προς την περιοχή του Γιαννακιού και να πάει προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες εδώ και ενέργειες δυνάμεις και οι επίγειες δυνάμεις με πυροσβέσεις από όλη την Ελλάδα. Κοντά μου έχω τον αντιπεριφερειάκη, το θεματικό, τον κύριο Νίκο Νύχτα, να σας πει και αυτό σε δύο λόγια. Κύριε Νύχτα. Καλημέρα από την Αθήνα. Ένα ερώτημα. Ακούγαμε την έκκλησή σας για ενίσχυση των δυνάμεων και των επίγειων και των εναέριων. Έχουν φτάσει πλέον? Είναι εκεί, δουλεύουν οι πυροσβέστες? Ναι, επιχειρούν πάρα πολλά άτομα και από κάθε και εναέρια και από πεζί και οπωσδήποτε και με τα μηχανήματα τα πάντα. Η περιφέρεια είναι κοντά. Εγώ εκπροσωπώ και τον περιφερειάρχη εδώ. Έχετε κάνει μια πρώτη αποτίμηση? Τι έχει καεί? Αποτίμηση δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, παρότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά θα θέλαμε να τελείωσει όλη αυτή η δυστυχία ώστε να τα κάνουμε μια πλήρη και αποτίμηση και φυσικά να αξιολογηθούν τα πάντα, ευθύνες, καταστάσεις και τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έγινε κτλ. Διότι ηχείως καίγεται και μια ακόμα φορά. Είναι λυπηρό, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι βλακεία πια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, γιατί έχει επέμβει και η εισαγγελία, κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται αυτή. Δεν μπορεί να γίνει. Έχει γίνει σύλληψη. Έχει συλληφθεί ένας άνθρωπος εκεί, ναι. Πώς? Υπάρχει μια σύλληψη για αυτή την ιστορία. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει μια σύλληψη. Αλλά είναι ανεπίτρεπτο. Δεν είναι η ώρα τώρα, αυτή τη στιγμή, για να αποδοθούν οι ευθύνες. Θα έρθουν η ώρα τους. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ότι δεν έχει τη θασευτεί ακόμα η φωτιά. Δυστυχώς. Έχουν καεί σπίτια, μόνο εκτάσεις? Πείτε μας λίγο αυτό, να ξέρουμε τι έχει καεί μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή, μόνο που ξέρω για το θέμα, αν έχει καεί ακόμα, για ένα λεπτό, γιατί έχουμε. Είχαμε ότι χθες είχε ένα σπίτι, είχε μόνο στο μετόχι μια παραλία. Τίποτα άλλο προς το παρόν, δηλαδή, ο πλευράς οικισμών και τα λοιπά δεν έχουμε. Ευτυχώς δηλαδή. Αλλά η φωτιά βρίσκεται σε πολύ δύσκολα σημεία, γιατί είναι πάρα πολύ δασωμένα. Και δυστυχώς, παρότι δεν έχει άπνοια, φανταστείτε, δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει πια αέρα, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για να πιαστεί. Είναι, σας λέω ειλικρινά, πάρα πολύ έτσι, δύσκολη η κατάσταση, δεν είναι απλή. Ελπίζουμε ότι τη θασέψουμε, γιατί υπάρχει δυνατότητα, οι δυνάμεις εδώ επιχειρούν και τα αεροπλάνα, αλλά και η πυροσβεστική φυσικά, αλλά και όλοι όσοι συνδράμουν εδώ από όλες τις περιφέρειες και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, οι ομάδες των ανθρώπων. Να πούμε ότι σήμερα αντιπεριφερειάρχοι ενεργούν πάνω στο μέτωπο της πυρκαγιάς 8 πτητικά μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Ναι. Γεγονός που επιτρέπει έχουν κοπάσει άνεμοι από ό,τι βλέπουμε, να είναι πιο αισιόδοξοι οι επικεφαλής πυροσβεστικής και να θεωρούν ότι θα έχει ελεγχθεί έως το απόγευμα. Απλά χρειάζεται και η συμμετοχή των επίγειων δυνάμεων εκεί. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό και η δικιά σας βοήθεια με υδροφόρες, ο Δήμος, οι εθελοντές. Όλοι από κάτω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Μάλιστα. Και φυσικά όλοι βρισκόμαστε ποδός. Δώστε μας πάλι. Γιατί πραγματικά. Δεν σας ακούω, γιατί είμαι και στο βουνό, καταλαβαίνετε. Δώστε μας λίγο τον δημοσιογράφο, τον Νίκο Ζερβόπουλο, να μας δώσει την τελική εικόνα. Αν είναι εύκολα την περιφερειάρχη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το τηλέφωνο στον Νίκο, αν είναι εύκολο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Νίκο, πείτε μου λίγο. Νίκο, εξ όσων καταλαβαίνουμε ότι η φωτιά πηγαίνει λίγο καλύτερα σε σχέση με την χθεσινή εικόνα που ήταν ανεξέλεγκτη πραγματικά. Οι πυροσβέστες, τι σου λένε οι επικεφαλής πυροσβεστικής, θα την καταφέρουν μέχρι το βράδυ? Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα τα καταφέρουν μέχρι το βράδυ. Βλέπουμε και τον ντρόν που σηκώνεται και μπορούμε να δούμε και ζωντανή σύνδεση όσοι θέλουν μέσα στη διαδικτυακά. Βεβαίως, πάμε να το δούμε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Η οποία έχει επεκταθεί σε αρκετά σημεία στην κάτω μεριά. Εφόσον αυτές οι κλιματικές συνθήκες, η εκτίμηση είναι ότι
ότι πολύ πιθανό με το σβήσιμο του φωτός απόψε να έχει καταφέρουμε να την ευχόμαστε. Ελέξει. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το καταστατικό τζίρο συνεχίζεται παντός και καίει αυτή τη στιγμή την περιοχή μας. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου, Νίκο. Να πούμε και πάλι ότι Χίος παραμένει κατά πράσινο νησί. Βέβαια. Ένα νησί το οποίο έχει πληγεί στο παρελθόν από πυρκαγιές, αλλά είναι κατά πράσινο, πανέμορφο και αξίζει πραγματικά να το επισκεφτούμε. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά.